Ο Παναθηναϊκός θέλει να κρατήσει τα δικά του παιδιά στην ομάδα, ποντάροντα το ταλέντο του, αλλά και ελπίζοντα ότι στο μέλλον θα φέρουν κέρδη για το σύλλογο από ενδεχόμενε μεταγραφέ. Ο Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο και ο Αργύρι Καμπετσή είναι οι δύο πρώτοι παίκτε που θέλουν να δέσουν οι πράσινοι. Ο πρώτο έχει συμβόλαιο μέχρι το 2022 και ο Παναθηναϊκός θέλει να το επεκτείνει για ακόμα δύο χρόνια. Ο δεύτερο είναι μια υπόθεση που καίει για άμεσε εξελίξει, αφού ο Έλληνα φόρμα ελεύθερο το καλοκαίρι και έχει το δικαίωμα να υπογράψει σε άλλη ομάδα. Ο Πιέρ έχει μιλήσει ήδη με τον Καπετσί για την ανανέωση της συνεργασίας τους, κάνοντας επίσης πρόταση για διετές συμβόλαιο που θα ολοκληρώνεται το 2023 με αιτήσεις αποδοχές που θα φτάνουν τι 140.000 ευρώ. Για τρει εβδομάδε θα μείνει εκτό ο Γιάννης Μπουζούκης, ο οποίος στη χθεσινή προπόνηση γύρισε το αριστερό πόδι του και υπέστη διάταση στον έσω πλάγιο στο αριστερό γόνατο. Από εκεί και πέρα, αλλαγέ στην αρχική ανδεκάδα θα είχε ο Παναθυναϊκό στο παιχνίδι με τον Βόλο. Ο Λάσλο λόγω των απουσιών, διαφοροποιεί τα πλάνα του. Ο Ρουμάνο τεχνικό δοκίμασε με του βασικού τον Ηλία Χατσιθεδορίδη, τον οποίο σκέφτεται να ξεκινήσει στα Χαβ και να βάλει τον Βέλεθ στη φυσική του θέση, λόγω τη απουσία του Μπαρτσέγκεφελτ. Η δοκιμή στην προπόνηση ήταν η εξή. Με του Χουάνκαρ, Πούγκουρα, Βέλεθ και Σάντσε στην άμυνα, στο κέντρο την τριάδα συμπλήρωναν η Μαουρίσιο Γιαφάνιας και χαρτιστηδορίδης στην επίθεση η τριάδα δεν άλλαξε. Ο Μπόλωνη χρησιμοποίησε τον Ιωαννίδη, Καμπετσί και Εμμανουιλίδη.